παλικάρι μου αυτό. Το 2 μέτρο παλίκαρο. Τι. Τι. Τι γίνεται εδώ πέρα. Τι γίνεται. Ο Ιβάν, βλέπω, έχει επενδύσει στι διάφορε σειρέ. Είναι to the point. Μπράβο, μπράβο. Τα πλάνα των σειρών. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, All About Arizona Air. Ξεκινάμε και παρά θα πάμε μέχρι και τι 7. Το παιχνίδι είδαμε πριν. Ναι. 1-2. Τι γίνεται. Η απόλυτη ισορροπία. Τι γινόταν, ρε φίλε. Τι. Καλή ομάδα Κροτέλη. Καλή ομάδα Κροτέλη. Ναι, αλλά έβαζε, μόλις έφαγε τον γκολ, διπλό ημίχρονο, μετά ένα 20 λεπτό δεν εμφανίζει το ΠΑΟΚ. Τι κάνει, εδώ ένα δελτίο βλέπω εκείνο, σκισμένο. Ωραία. Εντάξει. Τι. Σημασία έχει, κρίθηκε η πρόκριση πάνω κάτω. Το θέμα ποιο θα περάσει πρώτο, ποιο θα περάσει δεύτερο. Δεν κρίθηκε η πρόκριση. Αν χάσει από τον Εργοτέλη, μένει έξω. Δεν νομίζω. Αν χάσει ο ΠΑΟΚ από τον ΑΕΤ, το μένει έξω. Επίση δεν νομίζω. Εντάξει. Το θέμα απλώ για μένα περισσότερο. Ποιο θα περάσει πρώτο. Είναι ανοιχτό. Ποιο περνάει τώρα πρώτο. Έχουν εκεί 2-3 υπέρ, 2 κατά. Και έχουν 4 βαθμούς. Είναι η απόλυτη ισορροπία. Άρα, πάει, αν πάει ο ΠΑΟΚ στον ΑΕΤ το Σπάτον και ρίξει 5, πρέπει να ρίξω 6. Πρέπει να ρίξει 6 εσύ, ναι. Είναι εκεί το ζήτημα τώρα. Είναι αυτό το κακό όμως που δεν κέρδισε στον ΑΕΤ το Σπάτον στην έδρα σου με πολλά γκολ. Με 4 goal. Με 5 γκολ. Ναι, ναι. Ενώ θα μπορούσε. Ή έστω με 2-0, φίλε. Ένα καθαρό 2-0. Ναι. Έτσι είναι. Τι έτσι είναι. Έπαιρες. Καλά, πάρει μια. Κέρδισε τώρα. Ας περάσεις τώρα. Κέρδισε τον Όφη και τον Παναθηναϊκό. Και μετά θα δούμε δεν γίνει τον Εργοτέλη. Όχι, και τον Εργοτέλη θέλω. Ενδιάμεσα το μεταξύ στα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και ατρώμε τον Εργοτέλη, ναι. Oh. Όχι, ψέμα. Ναι, τότε είναι, τότε είναι. Ναι, τότε είναι. Τι? Είναι δύο Παναθηναϊκού, 9 ατρώμε και ενδιάμεσα είναι το παιχνίδι με τον Εργοτέλη σου Παντελήτη. Σόπα! Έχει δύσκολο πρόγραμμα Παντελήτη στο ξεκίνημα. Δεν είναι εύκολο. Με Όφη Παναθηναϊκό ατρώμε το Εργοτέλη έξω. Είναι δύσκολο. Τι δύσκολο, 4 νίκες θα κάνει. Περίμενε εδώ πέρα, έχω ενημέρωση. Ναι. Από την Αγάπη Γαβριλίδου. Από την Αγάπη. Λέει. Πρώτα λέει είναι μεταξύ του αγώνε. Άρα περνάει εμεί πρώτη. Ένα-ένα, ρε φίλε. Εκτό έδρα όμω δεν είναι. Γιατί έχουμε εκτό έδρα γκολ. Μετά λέει διαφορά γκολ σου μεταξύ του αγώνε. Ένα-ένα. Ένα-ένα. Μετά διαφορά γκολ σε όλου του αγώνε. Άρα αυτό λέμε. Καταλήγουμε σε αυτό. Ο ρεπόρτερ Άρη εδώ δίπλα είναι. Καταρτισμένος. Ναι, λοιπόν. Εντάξει. Απλά ανέλυγε ένα-ένα του ΠΑΟΚ σήμερα. Έχουμε ακόμα μέρες για να μας απασχολήσει το τι θα γίνει στο κύπελο. Έχουμε άλλα πράγματα μπροστά μας. Έχουμε να σχολιάσουμε Σάβα Παντελίδη. Σάβα Παντελίδη. Θα ακούσουμε συνδέεται. Ναι, να ακούσουμε πρώτα. Να ακούσουμε και τα όσα είπε. Να ακούσουμε πρώτα Σάβα για να τα σχολιάσουμε μετά. Να ακούσουμε βέβαια και τα όσα είπε ο κ. Παντελίδης. Έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Α, έχουμε. Έχουμε, ναι. Όχι, το θα κάνουμε άλλο. Τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε τώρα την ενδιαφέρουσα συνέντευξη πρώτα. Τώρα τη βάλουμε. Ναι, ρε φίλε. Τώρα μας είναι και 28 ρε Χρυσάνθ. Κάνεις break, θα κάνεις break. Τώρα αρχίσαμε. Ναι, αλλά. Τι. Χορηγό ώρας έχουμε, κύριε Χρήστο. Χορηγό ώρας έχουμε. Κύριε Χρήστο, χορηγό ώρας έχουμε. 10 λεπτάκι είναι η συνέντευξη, Χρυσάνθεμο. 10. 10 λεπτάκι. Εντάξει. Μπορούμε να κάνουμε το break, να επιστρέψουμε και όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε και τον καλεσμένο μας. Θα το σκεφτώ τώρα. Παίκτης του Άρη πρώην, όχι από τα τόσο παλιά, που έχει δουλέψει με τον Σάββα Παντελίδη. Και μας δίνει έτσι σκιαγραφή κάπως το προφίλ. Α, έχει δουλέψει με τον Σάββα Παντελίδη. Του... Α, 4 μήνες. Στον Παζιάννα. Στον Παζιάννα. Ναι, τον δώσαμε τον χορηγό ώρας δεν έχουμε. Ωραία. Ωραία. Δεν θα πάω σε break. Θέλω να ακούω. Θα πάω. Θα πάω, Να πάμε σε ένα break. Πάω, ρε, να πάμε σε ένα break. Γιατί να φάω και το μισό σάντουιτς. Τι. Θα φάω και το μισό σάντουιτς. Όχι. Θα πάμε στο break. Αφού έτσι επιτάσσει. Η διαδικασία. Μικρό όμως είναι. Συμμαζεμένο. Δεν είναι Χρήστο μου. Το breakάκι μας. Συμμαζεμένο. Πάρα πολύ ωραία. Το συμμαζέψω εγώ, μην ανησυχείς. Λοιπόν. Πάμε στο συμμαζεμένο break το τετράλεπτο, πεντάλεπτο και επιστρέφουμε για να ακούσουμε. Πες ποιο θα ακούσουμε, ρε φίλε. Με τη συνέντευξη. Έχεις έκπληξη. Του Μπράνα Ήλιτς. Μπράνα Ήλιτς θα ακούσουμε λοιπόν. Λοιπόν Σάβα Παντελή θα ακούσουμε. Ακούσουμε μετά και μετά θα ακούσουμε και εσάς. Και μετά θα σχολιάσουμε εμείς αυτά που είπε ο Σάβας μας. Έτσι. Και μετά θα μεταφέρουμε και ρεπορτάζ από το Ρήσιο από την πρώτη του παρουσία στην προπόνηση. Φωτορεπορτάζ δεν έχουμε. Έχουν μπει ήδη. Αν δεν έχουν μπει, θα μπουν σε λίγα λεπτά. Πολύ ωραία. Θα δείτε και φωτογραφίες. Πάμε στον Μπρέκ Χριστοκιός και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε Λίμπερο 107,4. All About Arizona Air. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Και το χρεώσιο της κινητής τηλεφωνίας. Λοιπόν, πριν πάμε στα του Σάβα Παντελίδη, να σχολιάσουμε τα όσα είπε στην σημερινή του παρουσίαση, να αναφέρουμε και το ρεπορτάζ από την πρώτη παρουσία στο Ρήσιο. Πάμε να ακούσουμε μια συνέντευξη που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Μια συνέντευξη από τον Μπράνα Ήλιτς, ο οποίος δούλεψε με τον Σάβα Παντελίδη για μερικούς μήνες στη σεζόν 13-14 στον ΠΑΣ Γιάννενα. Μας σκιαγραφεί το προφίλ
του νέου τεχνικού του Άρη και μας δίνει και κάποιες επιπλέον πληροφορίες για αυτόν. Πάμε να ακούσουμε τον Μπράνα Έλιτς και επιστρέφουμε σε αυτό. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περάσει από τον Άρη και έφυγε σαν φίλος από τον Άρη. Έχει δουλέψει με τον Σάβα Παντελίδη και θα μπορέσει να μας σκιαγραφίσει το προφίλ του νέου προπονητή της ομάδας. Ο λόγος γίνεται για τον Μπράνα Έλιτς, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μπράνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε βρίσκουμε και πάλι για μία ακόμη φορά στην Ουγγαρία και στην Κισβάρτα, που φαντάζομαι, αν και έχουν περάσει 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, από την... ένα μισή χρόνο. Που έχεις αποχωρήσει κιόλας από τον Άρη, φαντάζομαι ότι ενημερώνεσαι έστω και στη μακρινή Ουγγαρία για τα νέα της ομάδας και για την πορεία της ως τώρα. Ναι, το διάβαζα, ακολούθησα τι γίνεται και είδα ότι στην ομάδα έρχεται ο Σάββας Παντελίδης, που έχουμε δουλέψει πριν από 5 χρόνια στα Γιάννα. Πριν πάμε στον νέο προπονητή του Άρη, πώς βλέπεις εσύ μέχρι στιγμής, δεν ξέρω αν έχεις εικόνα από τα παιχνίδια, την πορεία του Άρη στο πρωτάθλημα με την επιστροφή του στην Super League? Έχω δει 3-4 παιχνίδια σίγουρα εντός στη τηλεόραση, από το Πέριο εδώ, και αυτός έχει τα ελληνικά κανάλια και βλέπει αγώνες. Εντάξει, ξεκίνησε καλά, πολύ καλά, μετά δεν ξέρω, είχε δύσκολα τα παιχνίδια και νομίζω και σε αυτά τα παιχνίδια δεν έπαιξε, δεν είχε κακό παιδί, κακή εικόνα ο Άρης, ναι. Απλά έχασε τα παιχνίδια, αλλά γι' αυτό μάλλον ήρθε και... Γι' αυτό άλλαξε και για αυτό το λόγο άλλαξε και προπονητής. Και προπονητής. Αλλά εντάξει, πάντα είναι ψηλά και μπορεί να βγάλει από... Αυτή την καλή εικόνα για την οποία έκανες λόγο την βλέπουν και οι περισσότεροι. Φαντάζομαι όμως ότι διέκρινες και εσύ στα παιχνίδια παρακολούθησης μια δυσκολία που έχει ο Άρης όχι μόνο στο να σκοράρει, αλλά και να δημιουργήσει ευκαιρίες, να πατήσει μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Εντάξει, όπως το είπα, ήταν τα παιχνίδια με αντιπάλους που είναι πιο ψηλά, ναι. Με καλούς αντιπάλους, και αυτό σίγουρα είναι ένα πράγμα που για ποιο λόγο γίνεται αυτά, που δεν μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα, ναι. Αλλά δεν ξέρω τώρα τι άλλο να πω. Και επειδή εσύ είσαι και επιθετικός κιόλας, η διαδικασία της μεταβίβασης της μπάλας από την άμυνα στην επίθεση και για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε η ομάδα να απειλήσει, να κάνει μια καλή τελική προσπάθεια να σκοράρει, είναι θέμα μόνο του ταλέντου, είναι όμως και κάτι το οποίο ενδεχομένως πρέπει να εκπαιδευτούν οι παίχτες πάνω σε αυτό. Αυτό είναι η δουλειά, νομίζω, ναι. Σε ένα προπονητή. Σίγουρα. Είναι η δουλειά, πώς θα πάει η μπάλα από άμυνα στη μεσαία γραμμή και μετά στην επίθεση. Ναι. Είναι θέμα δουλειά. Μετά είναι, μετά στο τελευταίο τρίτο, είναι αυτά που κάνουν οι παίκτες μόνοι, άμα είναι ένας με έναν, ένας εναντίον δύο, και αυτά είναι το μετά, αλλά πρέπει να έρθει η μπάλα στο τελευταίο. Ναι. Και μιας που πήγαμε σε αυτό το κομμάτι, θεωρείς ότι η έλευση του Σάββα Παντελίδη θα είναι ευεργετική για τον Άρη, θα τον βοηθήσει και γενικά για να βελτιώσει την εικόνα του, αλλά και σε αυτό το κομμάτι της επίθεσης? Εγώ πρώτο νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή, γιατί το Σάββα Παντελίδη το ξέρω πολύ καλά, είναι καλός προπονητής, καλός άνθρωπος, και νομίζω ότι μπορεί να φέρει πολλά στον Άρη. Είναι πολλά χρόνια στην Αλφα Εθνική, σε ομάδες που παίζουν Αλφα Εθνική, και σε αυτά που έχουμε δουλέψει, εντάξει, εμείς
πολλά χρόνια πριν ήταν. Ναι. Και εμείς παίξαμε ένα επιθετικό ποδόσφαιρο. Ο άνθρωπος έφυγε, ήμασταν στη τέταρτη θέση και ο άνθρωπος έφυγε και χωρίς λόγο, αλλά νομίζω μπορεί να θέλει πρώτα μια ηρεμία στην ομάδα και μετά τα άλλα, ναι, που χρειάζονται. Και ότι ξέρει τι πρέπει να φέρει. Ναι. Σαν άνθρωπος πώς είναι, γιατί εντάξει το ποδόσφαιρο, το στυλ ποδοσφαίρου στο οποίο αρέσκεται το γνωρίζουμε. Σαν άνθρωπος, σαν παρουσία μέσα στα ποδητήρια, με τους ποδοσφαιριστές. Αυτό που σου είπα, για μένα είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, γιατί το ξέρω και, ναι, και εκτός γηπέδου. Και νομίζω έχει μια ηρεμία. Πώς θα σου πω, αυτό που νομίζω και χρειάζεται μέσα στα ποδητήρια στον Άρη γενικά, γιατί και όταν ήμουν και εγώ αυτό ήθελα, πώς θα σου πω. Η ηρεμία στις δύσκολες καταστάσεις που απαιτείται, ναι. Ναι, γιατί στον Άρη πολλές φορές γίνονται δύσκολες όχι καταστάσεις, δύσκολες στιγμές. Το ξέρεις εσύ πολύ καλά. Όχι μόνο όταν δεν χάσεις το παιχνίδι και γενικά. Ναι. Αλλά νομίζω ότι ο Παντελής το ξέρει αυτά. Ναι. Με την εικόνα που έχεις από τον Άρη μέχρι στιγμής και από το ρόστερ που διαθέτει, ποιους παίκτες καταφέρει να ξεχωρίσεις μέχρι στιγμής? Νομίζω αυτοί που παίζουν μπροστά, οι δύο, ο Μπρούνο Γκάμο και ο Ματέο Γκαρσία, οι μέχρι τώρα δείχνουν τα καλύτερα. Ναι. Αυτά που έχω δει. Νομίζω για μένα είναι λίγο περίεργο που δεν παίζει ο Σόουζα. Ναι. Ειδικά που δεν έπαιξε στο παιχνίδι με τον ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ, ναι. Ναι, νομίζω ότι αυτό σίγουρα πρέπει να είναι μέσα στην δεκάδα. Ναι. Για τον Γιουνές, επειδή αγωνίστηκε στην ίδια θέση, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος ξεκίνησε με 3 γκολ στο πρωτάθλημα, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Εντάξει, εμείς είμαστε διαφορετικοί λίγο. Αυτός είναι επιθετικός που περιμένει η μπάλα για να βάλει γκολ. Εσύ είσαι πιο συμμετοχικός, ναι. Ναι, περιοχή. Εντάξει, είναι πιο πολύ τώρα που πιο πολλές ομάδες έχουν ένα τέτοιο παίκτη και στην άκρη έχουν οι παίκτες που έχει Άρη, που ναι, έχουν να δημιουργήσουν οι ευκαιρίες. Ναι. Και για να πάμε λίγο σε σένα, είσαι το τελευταίο 1,5 χρόνο στην Κισβάρντα, αν δεν κάνω λάθος είστε και στην πρώτη κατηγορία πλέον. Ναι, 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 ναι. Είμαστε τώρα μισό χρόνο εδώ, στην Αλφα. Εντάξει, όπως είπα και παλιά, είναι μια καινούργια ομάδα που βρίσκεται περαιτέρω στη πρώτη κατηγορία. Δεν πήγαμε καλά, είχαμε σε ένα μήνα που παίξαμε 4 παιχνίδια που κερδίσαμε και παίξαμε ισοπαλία, όλα τα άλλα χάσαμε. Τώρα ήταν ένα χ με βίντεο τον, αλλά πάλι δεν ήταν καλή η εικόνα μας. Την ομάδα που έπαιξε η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ φέτος. Ναι, 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 ναι. Και εντάξει, το ξέραμε από την αρχή ότι θα παλέψουμε για να σώσουμε την κατηγορία. Θα δούμε. Η επιστροφή σου στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο έχεις μέσα στο μυαλό σου ή ακόμα όχι? Να σου πω αλήθεια, το σκέφτηκα τώρα τελευταία. Ναι. Το σκέφτηκα πολύ, θα δούμε. Αν μπορεί να γίνει, άμα θα γίνει δεν ξέρω, αλλά το έχω πάντα. Γιατί πέρασε πολύ καλά. Ωραία Μπράνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια στην φετινή σεζόν με την Κισβάρντα. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από τον Μπράνα Ίλιτς, τον Σέρβο επιθετικό της Κισβάρντα, λοιπόν, η οποία έβγαλε ισοπαλία με τη Βίντεο Χριστογιώση, έτσι, βεβαίως, ενώ άλλοι χάσανε. Λοιπόν, αυτά από τον Ίλιτς λοιπόν, που μας σκιαγράφησε μέσα από τα δικά του μάτια το προφίλ του Σάβα Παντελίδη. Πάμε όμως να θυμηθούμε
Τα όσα είπε και ο ίδιος ο Σάββας Παντελίδης κατά τη σημερινή του παρουσίαση στο Κλειάνης Βικελίδης από τον αθλητικό διευθυντή του Άρη, τον Κωνσταντίνο τον Διαμαντόπουλο. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Χαίρομαι που είμαι εδώ. Το βασικό λόγος που ήρθα είναι γιατί εγώ και η ομάδα μου έχουμε αξίες προδοξίες και είμαι σίγουρος ότι οι δυο μαζί, με πάρα πολύ δουλειά, θα πετύχουμε το στόχο μας. Γνωρίζω τι έχουμε, γνωρίζω τις απαιτήσεις, αλλά είμαι έτοιμος γι' αυτό. Ερωτήσεις. Γιάννη. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες πρώτα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω έχει να κάνει με την φιλοσοφία που θα έχεις εσύ. Φαντάζομαι στη συμφωνία πάντα με την διοίκηση. Στην ομάδα, γιατί η ομάδα ξεκίνησε το καλοκαίρι με ένα έχοντας στο μυαλό της ένα αγωνιστικό στυλ, αυτό που λέμε το ισπανικό στυλ. Βέβαια προέρχεσαι και εσύ από μια ομάδα που ξέρει τους Λάτινγκους. Δεν ξέρω αν έχεις στο μυαλό σου να αλλάξεις κάποια πράγματα ή να συνεχίσεις πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο. Γενικότερα. Γιατί ασφαλώς μετά από λίγο χρονικό διάστημα γνωρίζουμε περισσότερο καλά τα παιδιά. Θα μπορούσαμε να, να μιλήσουμε πιο αναλυτικά. Πρώτα απ' όλα έχω συνεργαστεί στην καριέρα μου με πάρα πολύ, βελτιώνοντας ορισμένες αδυναμίες κατά την άποψή μου. Στην ερώτηση σας λοιπόν η απάντησή μου είναι ότι δεν σκοπεύουμε να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα. Πώς, καλώς ήρθες. Είπες ότι ήρθες σε ένα από τα μεγαλύτερα κλάδια στην Ελλάδα. Ήταν το κίνητρο στην απόφασή σου για να αφήσεις τον Αστέρα ή να αφήσεις τον Ελλάδα. Βλέπεις σαν τη μεγαλύτερη πρόκληση. Ασφαλώς και είναι πολύ μεγάλη πρόκληση. Απλά σαν άνθρωπος έχω μάθει να μην φοβάμαι. Σαν άνθρωπος έχω μάθει να δουλεύω πάρα πολύ και νομίζω ότι με τη δική μου δουλειά των παιδιών, της διοίκησης και τη βοήθεια του κόσμου μπορούμε να καταφέρουμε πάρα πολλά. Και πάνω απ' όλα να πετύχουμε το στόχο μας. Κότς πριν λίγα χρόνια σας στον Ηρακλή, στόχος ήταν να σώσετε την ομάδα, τα καταφέρατε. Πέρσι πήγατε στην Τρίπολη. Πάλι ο στόχος ήταν να πάει η ομάδα στην Ευρώπη, τα καταφέρατε. Κάτι ποιος σας στόχος πάλι εσείς. Ο στόχος είναι να βγει η ομάδα στην Ευρώπη. Ασφαλώς γνωρίζουμε ότι είναι μια ομάδα που είναι καινούργια. Δεν έχει πάρα πολύ καινούργιους προσφυγιστές. Ασφαλώς θα χρειαστεί λίγο χρόνο να γνωρίσω κυριότερα την ομάδα μου. Αλλά σε πρώτη φάση ο στόχος είναι να γινόμαστε κάθε Κυριακή καλύτεροι, κάθε Κυριακή καλύτεροι. Η ομάδα να παρουσιάζεται βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη και στο τέλος του μήνους όλοι μαζί να έχουμε πετύχει το στόχο της ομάδας που είναι και έτσι όλες νερούς. Ποιος ήθελε περισσότερο αυτή τη συνεργασία, ο Άρης ή εσείς? Πάντα σε μια συνεργασία θα έρθουν και εδώ. Κόουτς, καλώς ήρθατε. Καλή επιτυχία. Θα ρωτήσω από την εικόνα που έχετε και τις πληροφορίες που πήρατε, μπορείτε να μας ορίσετε τον χρόνο στον οποίο θυμάται ότι θα μπορέσετε να βάλετε τα πρώτα δικά σας στοιχεία πλέον από την παραγωγή? Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι αυτό γίνεται σε μια καλή περίοδο γιατί έχουμε τουλάχιστον 10 μέρες να δουλέψουμε και δεν είναι πολύ πιεστικό γιατί αν την Κυριακή πρέπει θα ήταν τελείως διαφορετικά. Πρώτα πρέπει να αναλύσουμε τα στοιχεία, δεν μπορώ να σας απαντήσω αμέσως, αλλά σίγουρα δεν χρειάζομαι πολύ χρόνο γιατί είμαι γνώστη της ελληνικής πραγματικότητας, έχω δει πάρα πολλά παιδιά την ομάδα, έχω δει τους αντιπάλους, οπότε σίγουρα δεν χρειάζεται πολύ χρόνο. Άλλη ερώτηση. Κύριε Παντελίδη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην ομάδα. Κράτησα δύο πράγματα από αυτά που είπατε. Η πρώτη τοποθέτησή σας είναι ότι ξέρετε που ήρθατε. Αν γίνεται να μας το αναλύσετε αυτό, εμείς ξέρουμε ποιος είναι ο Άρης. Φαίνεται ότι ξέρετε κι εσείς. Αν θέλετε να μας δώσετε μια έκταση με τον όσον είπατε. Και ένα δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι σχετικά με τις αδυναμίες. Καθώς είπατε ότι γνωρίζετε πολύ καλά τις αδυναμίες του Άρη,
από αυτές τις 10 αγωνιστικές που τον έχετε παρακολουθήσει στα περισσότερα παιχνίδια, φαντάζομαι, και τον έχετε αντιμετωπίσει και τον έχετε αντιμετωπίσει. Για το πρώτο κομμάτι μπορώ να σας απαντήσω πολύ πιο εύκολα από ότι το δεύτερο. Το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει, λέγοντας ότι γνωρίζω που έρχομαι. Νομίζω ότι σε προηγούμενο τοποθέτηση είπα ότι έρχομαι σε έναν τάπο. Στο πλάι της Ελλάδος. Που σημαίνει ότι είναι μεγάλες απαιτήσεις. Που έχει κόσμο κοντά του. Κόσμο που μπορεί να έχει αδικηθεί ή ταλαιπωρηθεί με κάποια χρόνια. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να αντιμετωπίσουμε κάποια δυσκολία στην αρχή, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να δουλέψουμε πάρα πολύ καλά και με τη δουλειά μας να αποδείξουμε ότι όταν είμαστε όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα. Όσον αφορά το δεύτερο κομμάτι της Αλιάνης, νομίζω ότι έχει να κάνει με το ρεαλισμό που πρέπει να κοιτάει κάποιο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα που θεωρώ ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο μπορεί να πετύχει λίγο πιο γρήγορα. Πώς έχεις βάλει μέσα, δηλαδή. Όχι, όχι, όχι. Καμία σχέση αυτό. Θα καταλάβετε από βλέποντας την ομάδα που πριν ήμουνα, που ήταν μια ομάδα η οποία ήταν τρίτη σε τελικές προσπάθειες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν αδειάζει ο σκόπος στα μέσα. Απλά μέσα από τον τρόπο που έχει η ομάδα, θα μπορούσαμε να τη βελτιώσουμε λίγο, να την κάνουμε λίγο πιο ρεαλιστική. Ευχαριστώ. Κούτς, μετά από εδώ, αν δεν κάνω λάθος, θα πάτε κατευθείαν στο ρίσκο πραγματικό κέντρο. Αν δεν αρχίσουμε πάρα πολύ, νομίζω ότι θα καταλάβω. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα πει στους ποδοσφαιριστές, κατά πολύ. Ότι η άποψή μου σχετικά με το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με το. Ένα παιχνίδι ξεκινάει τη Δευτέρα το πρωί και τελειώνει το Σαββάτο το μεσημέρι. Ό,τι κάνουμε όλη τη βδομάδα, αυτό θα κάνουμε στο παιχνίδι. Θα ζητήσω να είναι σοβαροί, θα ζητήσω να είναι πολύ συγκεκριμένοι και να δουλεύουν πάρα πολύ. Εάν δουλεύουμε καλά όλη την εβδομάδα με όλο μας το είναι και είναι ποδοσφαιριστές 20 ώρες το 24ωρο, 24 ώρες το 24ωρο, όλα θα πάνε καλά. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να πετύχουν. Για τους συνεργάτες σας, βγαίνετε στην ομάδα, θα φέρετε κάποιους δικούς σας, θα μείνουν και κάποιοι από το. Έχω φέρει, κάποιοι θα μείνουν, αλλά οι περισσότεροι δεν είναι. Νομίζω ότι θα υπάρχει ανακοίνωση που πάει γι' αυτό. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Αν περιμένατε τριάδες σε περίπου στα δύο αντίπαλους ότι σήμερα θα είστε σε αυτή την ομάδα, πρώτο αυτό και δεύτερο, ένα σχόλιο για το τελικό του ΑΕΠ, όσο φαίνεται αυτό που είπατε και έχει τελειώσει. Ασφάλως δεν περίμενα στη τέταρτη συνεδρία, η αλήθεια είναι ότι ζήλεψα λίγο αυτό που είδα, σαν αντίπαλος. Όμως δεν περίμενα ότι θα είναι τέτοιο. Ζήλεψε ένα τέτοιο την ατμόσφαιρα. Ναι, την ατμόσφαιρα. Αλλά σίγουρα δεν το περίμενα. Αν και κάνουμε ένα επαγγελμα που δεν ξέρουμε ποτέ τι είναι την επόμενη μέρα ή τον επόμενο κομμάτι να ζούμε. Η δεύτερη ερώτηση είναι ένα σχόλιο για το υλικό, πλάι, αφού είπατε ότι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ. Ασφαλώς θα υπάρχει μια αξιολόγηση, να δούμε κάποια πράγματα, αλλά ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Έχετε πάντως ένα πλεονέκτημα, δεδομένου ότι έχετε κάνει σκάουτινγκ τον Άρη την τρίτη αγωνιστική. Δηλαδή δεν έχει περάσει πάρα πολύ καιρό από τον αγώνα που άρχισε τον Αστέρα Τρίπολης που ήταν εδώ πέρα. Φαντάζομαι ότι έχετε ξεκάθαρη άποψη, πριν βέβαια του γνωρίσετε τις τριμπόνες τους παίκτες, για την ομάδα, τις αδυναμίες και τι πρέπει να διορθώσετε. Στους τελευταίους αγώνες ο Άρης έχει μεγάλη αδυναμία στην άμυνα κατά κύριο λόγο σε σχέση με τους αρχικούς. Έχετε διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Ασφαλώς και. Γνωρίζω πολύ περισσότερα από όσα σας λέω αυτή τη στιγμή. Απλά το σωστό είναι πρώτα να ενημερώσω τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές για τα προβλήματα που μπορεί να βλέπω εγώ, να προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος να το πω σε εσάς και να μην το έχω πει στα παιδιά που θα είμαι 7 φορές την εβδομάδα μαζί τους. Άλλη ερώτηση. Κούρτσα, αρκετός κόσμος ήταν αντίθετος στην απόφαση της διοίκησης να αλλάξει ο προπονητής, ενώ υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι αφισβήτησαν ακόμα και τη δική σας επιλογή. Τι έχετε να απαντήσετε, πώς θα τους απαντήσετε στην πορεία. Νομίζω ότι είναι κομμάτι της δουλειάς μας αυτό. Θεωρώ ότι αυτό συμβαίνει στο 80-90% των περιπτώσεων που πηγαίνει ένας νέος προπονητής σε μια ομάδα. Ασφαλώς και αντιμετωπίζει τις περισσότερες φορές μια αφισβήτηση. Είναι κάτι που δεν προσαρμοποιείς. Πρέπει να το κάνεις. Η δουλειά μου είναι
να βελτιώσουμε έτσι την ομάδα, να κάνουμε την ομάδα να είναι σε τέτοιο σημείο, να εμφανίζεται έτσι στο γήπεδο, ώστε και αυτούς που είναι δύσπιστοι να τους φέρουμε μαζί μας, για να μας βοηθήσουν να πετύχουμε τον στόχο όλοι μαζί. Και πιστεύω ότι αυτή θα είναι η μεγαλύτερη βοήθεια που θα προσφέρουμε στο σύλλογο. Αυτά λοιπόν και από τον Σάββα Παντελίδη. Θυμηθήκαμε τα όσα ανέφερε σήμερα το μεσημέρι και εμείς και εσείς. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Αφού ακούσαμε και το Σάββα Παντελίδη και το ρολόι Χρήστο Κιώση δείχνει και 57, στο διάλειμμα των 6 και μόλις επιστρέψουμε θα ανοίξουμε τις γραμμές για να ακούσουμε τα δικά σας σχόλια για τις δηλώσεις του νέου τεχνικού της ομάδας, μαζί φυσικά με το ρεπορτάζ από το Ρίσιο και την πρώτη του παρουσία στις προπονητικές εγκαταστάσεις της ομάδας. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα All About Harrison Air στο Λίμπερο 107,4. Χρήστανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα με Χρήστο Κιώση στη ρύθμιση του ήχου. Ανοιχτές οι γραμμές μέχρι και τις 7 παρα 10, 7 παρα 5 που θα πάμε μαζί. 2-31-0-2-87-3-8. Για πάμε στον πρώτο. Γιατί έχουμε και φίλου περιμένει για να αναφέρουμε και μια εικόνα από το Ρίσιο σήμερα. Ναι. Καλή επιτυχία στο Σάββα Παντελίδη. Ναι. Είναι ο προπονητής του Άρη. Έτσι. Έχει φορέσει από σήμερα τη φανέλα, τη φόρμα μάλλον για την προπονητής. Τη φόρμα του Άρη, με το Θεό του πολέμου στο στήθος. Από τη στιγμή που φοράει τη φόρμα του Άρη, είναι ο καλύτερος προπονητής του πλανήτη. Φυσικά πάντα με κριτική διάθεση, αλλά όχι με απαξίωση, όχι με μύρλα, όχι με ξεφωνητά. Ξεφωνητέ, καταλάβατε με ποια έννοια το λέω. Αν κάνει λάθη, φυσικά και θα φάει εντός εισαγωγικών τα ξεφωνητά του. Λάθη κάνουν όλοι. Αλλά είναι πλέον ένα μέλος της οικογένειας του Άρη. Και οφείλουμε να το σεβαστούμε αυτό. Και ως εκπομπή, και ως site, και ως δημοσιογράφοι που ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Άρη, εμείς το ευχόμαστε φυσικά ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο μπορεί να πάρει, να πάρει το διπυρωτικό με τον Άρη. Αλλά να είναι καλά και να πετύχει τους στόχους που έχουν θέσει με την διοίκηση της ομάδας στο έπακρο. Να δούμε τον Άρη ξανά στην Ευρώπη, να δούμε τον Άρη να πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα, να δούμε τον Άρη να διεκδικεί το κύπελο και φυσικά να το δούμε κάποια στιγμή να το κατακτάει κιόλας. Αυτά. Πάμε στον πρώτο φίλο. Τώρα ανοίγουμε γραμμές να ακούσουμε και εσάς. Γεια σας. Χαίρετε. Επειδή είμαστε πολύ φιλέσπλαχνοι, ο Σαργιανός θα έρθουν στα όνειρά μου. Η εκδίκηση, επιτέλους να πω κύριε προπονητά στην Ευρώπη, εσύ τεράστια προπονητά στην Ευρώπη που προηγούμενη ομάδα σου κυνήγεσαι 6 βαθμούς και κάτι που μου έφυγε. Την έβγαλε Ευρώπη. Βλέπω, Ευρώπη την έβγαλε. Θα μου ξαναφέρει τον Κανούλα και τον Τσοκάρη στον Άρη. Νίκο, θα σε κλείσω, Σταμάτα να λες μπουρδες. Μη λες μπουρδες. Μη λες μπουρδες. Μη λες μπουρδες. Η εκπομπή δεν λέγεται με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Ο μεγάλος Στέλιος Γιαννακόπουλος, εκείνη η μεγάλη παιχτάρα. Ποιος? Κλείσε με, αλλά ξέρεις τι. Και στην αέρα θα βγω να τα πω. Μπράβο, και τι προσφέρεις. Και τι προσφέρεις στον Άρη. Αυτός ο μεγάλος προπονηταράς. Τι προσφέρεις στον Άρη. Ο μεγάλος. Τι προσφέρεις στον Άρη. Το χαρτάκι εγώ τα αλλάζω. Σήμερα θα έχεις μπλοκάκι. Το Sky Piper λέγεται, το μπλοκάκι αυτό, θα πηγαίνει στο Ρίσιο και θα σου δίνει Πέμπτη και θα γράφει στην ενδεκάδα τους παίκτες που στάρετε να παίζουν στο σύλλογο. Διότι αν απέτυχε και ο Ερέρα, τι δουλειά έχει ο κύριος Απόστολος, αυτή η μεγάλη Περζής, γιατί είναι ακόμα στο team αυτής της μεγάλης προπονητικής ιδέας. Μπερδεύεσαι. Ο Απόστολος Τερζής δεν είναι ΠΑΟΚ, ρε Μπούφο. Νίκο, δεν είναι αυτός του ΠΑΟΚ ο Τερζής. Καμία σχέση δεν έχει. Κύριε Παπαδόπουλε, ήρθε ο προπονητής που είχε το Δρασίβουλο. Είχε το Δρασίβουλο αυτό. Και τον Αστέρα είχε. Τον Αστέρα είχε. Θα ανέβει. Και τον Αστέρα είχε στην Ευρώπη. Μην ανησυχείτε. Έγινε. Νομίζω ότι με τις τοποθετήσεις σου θα κάνεις πολύ κόσμο να το συμπαθήσει τον Παντελίδη, πάντως, να ξέρεις. Εγώ πολύ ευχαρίστως. Θα συμπαθήσω και την κύρια Κουρκουμπίνια και τον Σάκη τον Τσιόλη και τον Σούλη Παπαδόπουλο. Έγινε Γιάννη μου, κράτα τον Απόλλωνα τελευταίο με ένα βαθμό. Ευχαριστούμε Γιάννη. Να είσαι καλά Γιάννη. Έλα εντάξει. Με ένα βαθμό τον έχει ο Γιάννης όμως. Ναι. Γιάννη μου. Ένα βαθμό Γιάννη μου το μαντήλι σου. Γιάννη μου το μαντήλι. Εκεί δεν βγαίνεις να ξεφωνήσεις. Χρήστο έχω μάλλον. Που ήρθε ο Ισπανός προπονητής στον Απόλλωνα και είχε 5 ήττες. Μοντεαούδο.
Και πήγε ο Ματζουράκης από τον Σομαλιά που το λένε κάποιοι και έστρωσε το. Κάποιοι δεν άρεσε. Την κατάσταση. Είναι Λάτιν, η άλλη μισή είναι αντιλάτιν, η μισή είναι ακόμα. Ρε παιδιά, δεν είπαμε ότι ο Παντελίδης είναι καλός ή κακός. Είπαμε ότι θα τον δούμε και θα τον κρίνουμε. Μην προδικάζουμε ένα αποτέλεσμα. Ο καλύτερος προπονητής στον πλανήτη είναι. Εντάξει, δεν θα πάμε και σε αυτό το άκρο να χρησιμοποιήσουμε τον καλύτερο προπονητή στον πλανήτη. Ο κορυφαίος όλων. Θα τον δούμε. Φοράει φορμαρί. Φαίνεται για να ζωτήσει ένα σοβαρός άνθρωπος. Ρε φοράει φορμαρί. Οι πληροφορίες είναι θετικές. Τώρα θα δούμε τι θα καταφέρει και τι δεν θα καταφέρει. Φορμαρί φόρεσε. Αλλά όταν δεν έχει κάνει. Δεν έχει τελειώσει καλά η πρώτη του προπόνηση με την ομάδα. Μην βγαίνετε τώρα και κρίνετε και λέτε και διαδίδετε τσουκάνι, λέει, για κανούλες και τσουκάνιδες τώρα. Περίμενε. Δηλαδή. Φόρμα Άρη φόρεσε. Ε? Δηλαδή, φόρεσε. Μερικίζετε για να γκρινιάζετε. Ναι, αυτός είναι, ναι. Φόρεσε φορμάρι. Ο Μουρίνιο της Ελλάδος είναι. Πάμε. Πάμε στον. Τι πάμε. Έχουμε δύο. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Γεια σας. Χαίρετε. Γεια σου Χρήσανθε, γεια σου Νίκο. Χαίρετε. Ο Στέλιος από Χαλκιδική. Ήθελα να πω ότι για τον Παντελίδη τώρα που βγαίνουν και κράζουν και κάνουν, εντάξει, αυτόν μπορούσαμε να πάρουμε, αυτόν πήραμε. Μπορεί και συνήθως αυτόν που δεν θέλουμε, αυτός πάει καλά. Δεν χρειάζεται να το δούμε τον άνθρωπο, δεν χρειάζεται να γκαρίζουν και να φωνάζουν και να κάνουν. Δεν φέρει, λέει, τον κανούλα και δεν το κάνει. Στέλιο, δεν είναι αυτόν μπορούσαμε, αυτόν θέλανε και φέρανε. Εντάξει. Το ξέρω, ρε παιδιά, αυτό να θέλανε και φέρανε και καλά κάνανε. Εμείς δηλαδή, και εγώ θέλω τον Μουρίνο να θέλω, να ό,τι θέλω, εγώ τώρα δεν έχουμε. Δεν έχουμε τεχνικό διευθυντή, γιατί δεν έχουμε τεχνικό διευθυντή. Φέραμε αθλητικό διευθυντή, γιατί να φέρει τον Παντελίδη. Εάν είναι να πάμε εμείς τότε στην ΠΑΕ και να αποφασίσουμε ποιος θα έρθει και ποιος δεν θα έρθει. Καλό. Λοιπόν, την αλήθεια, ήθελα έναν Έλληνα προπονητή που ξέρει εδώ την πραγματικότητα να μπορέσει να μας βγάλει Ευρώπη. Και μετά, άμα βγει Ευρώπη και μετά, πα παίρνει έναν καλό προπονητή. Και κάτι θετικό, ο Παντελίδη σήμερα, επειδή θέλω χρόνο προσαρμογή. Ξέρω τον Άρη, τον έχω μελετήσει, ξέρω την ελληνική πραγματικότητα, μπορούσε να πει να παιδιά να δω, να προ... Δεν είπε έτσι. Βέβαια ρε παιδιά, δεν χρειάζεται να γκρινιάζουμε. Μια ζωή να πούμε από την κρίνια μας, από τη μουρμούρα μας, να πούμε μια ζωή φέρνουμε κακή ενέργεια όπως είπες και χθες Χρυσανθέ, την ομάδα και την ενέργεια. Μια ζωή αυτό το πράγμα έχουμε ρε. Εντάξει, εγώ ξέρεις τι θέλω φέτος από τον Άρη, να κάνω μια καλή πορεία. Σοβαρά Χρήσανθε, γιατί δεν έχουμε Ευρώπη. Να κάνουμε μια καλή πορεία για να μπορέσουμε να βρούμε Ευρώπη. Αλλά από τον χρόνο πρέπει να είναι ο στόχος να βρούμε Ευρώπη. Τελείωσε. Αλλά φέτος η ομάδα έχει χρόνο προσαρμογής. Πώς να σου το πω, μια χρονιά από τους βλάφρους, από εμάς δηλαδή. Ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Και σου είχα πει, εγώ δεν την είχα ψηλά την μπάλα. Το ήξερα και με τον Πάο ξέπα, η Χ είναι ή ξέρεις άσος. Το ήξερα και για Χ εγώ το είχα πιο πολύ. Τέλος πάντων χάσαμε. Από την ατυχία μας χάσαμε, γιατί άμα μπαίνει το 5-10 μπορεί ένα διαφορετικό μάτς, μπορεί να πήγαινε και 3-1, μπορεί και 2-2, δεν το ξέρουμε αυτό. Πάντως δεν θα χάναμε. Μέσα στα Γιάννα και μέσα στον Πανιόνιο εκείνα τα δύο τα κολομάτς που χάσαμε, από την ατυχία μας πάλι εμείς τα δώσαμε. Αυτό δεν είναι, η ομάδα καλά πάει, δεν είναι... Από την ώρα που βγήκε ο Βέλεθ, μ' ακούτε? Ναι, ναι. Από την ώρα που βγήκε ο Βέλεθ είναι μεγάλος παίκτης, παιδιά. Για μένα είναι ο καλύτερος παίκτης που ήρθε στον Άρη. Σίγουρα φέτος. Ήταν κομβικός στο παιχνίδι του. Μόλις βγήκε ο Βέλεθ με τον ΠΑΟΚ, το είπα ρε παιδιά. Μόλις βγήκε ο Βέλεθ με τον ΠΑΟΚ, είπα θα δείτε από εδώ και. Θα αλλάξει η ομάδα όλη, θα αλλάξει όλες τις γραμμές. Δεν έβαζε ένα παίκτη και να έχει αυτή την γραμμή, πώς έπαιζε η ομάδα. Άλλαζε όλη την γραμμή, έπρεπε να αλλάξει ο προπονητής. Δεν μπορούσε να βάζει τον Μπάσα τώρα που κάνει 80 λάθη στο κέντρο να τον βάζει στόπερ. Να σε καλά γιατί περιμένουμε. Καλύτερα το Γιουνές να έβαζε πίσω στόπερ. Σοβαρά σας μιλάω ρε παιδιά. Επειδή δεν μπορεί να κάνει τέτοια λάθη. Δεν έχουμε τη Ρεάλ. Να είσαι καλά, φίλε, γιατί περιμένουν άλλοι τέσσερις. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να έχεις. Καλά, ήταν πέρα και τηλεπιτρία για τον πατέρα σου, αδερφέ, να πούμε. Να είσαι καλά. Πολύ αργά παρά ποτέ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Νίκο. Ναι. Ο παππούς ο Παναγιώτης είμαι από Αθήνα. Γεια σου, κύριε Παναγιώτη. Ο Παντελίδης είναι ο καλύτερος προπονητής του κόσμου. Έτσι. Της Υπήρου. Του κόσμου, της Υπήρου. Αφού κατεβαίνει με τη φόρμα, με τον Θεό, στο στήθος είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος προπονητής του κόσμου. Έτσι. Μπορεί κάποιος τώρα να λέει παππού ότι τον θεωρούμε και καλύτερο προπονητή. Ναι. Να μην αντιλαμβάνεται και το νόημα των όσων λένε. Και αυτοί τι λένε και θέλουν να μας ποτίζουν, να σταίζουν χόρτα. Νίκο, ναι. Πριν αρκετό καιρό είχα πάρει τηλέφωνο. Ήταν το καλοκαίρι του 64 στα Γιαννητιά. Είχε πάρει τηλέφωνο. Είχα πάει από νωρίς στο γήπεδο. Ναι. Και άκουσα, είχα ρωτήσει τον Κλάση Βικελίδη, θα το πω πάλι, τι νέα για τον Άρη. Και μου είχε πει, τρογόμαστε τα σκυλιά. Τρογόμαστε τα σκυλιά. Σταματήστε ρε παιδιά, έχει κανένας να πει κάτι το καλό.
Έχει να πει κάτι θετικό. Βγαίνετε και μιλήστε. All time classic. Αν δεν είστε να πείτε, μην βγαίνετε. Για όνομα του Θεού. Α, όχι, εγώ θα βγαίνω, λέει, θα βγαίνω, λέει, να τα λέω σε όλους. Βγες, μπράβο, αγόρι μου. Ναι, καλά, εντάξει. Φας κανένα πέσιμο στην θαλάστρα. Να είσαι καλά, παππού. Επειδή έχουμε άλλους στήρες, να είσαι καλά. Παιδιά. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Εγώ λυπάμαι που βγαίνουν μεγάλοι κύριοι και τα λένε αυτά. Να βγει μου τίποτα πιτσιρικάδες και να λένε αυτές τις μπουρδές, θα τους δικαιολογήσω. Μεγάλοι άνθρωποι που έχουν περάσει τόσο στον Άρη και δεν σέβονται την προσπάθεια που κάνει ο Καρυπίδης, που μας πήρε τώρα από το 0, έχει φέρει τόσους παίχτες. Και ένα καινούριο ξεκίνημα πάει να κάνει. Εντάξει, και προσπαθούν να πάνε τρικολοποδιές. Ο Νίκος είναι λατινολάγνος. Μόνο οι Ισπανοί και οι Τέρκοι του αρέσουν, τίποτα άλλο. Αυτά που είχαμε το καλοκαίρι και κλαίγαν για τον Πλατέλα, μετά πήγε η ομάδα καλά, εξαφανίστηκαν. Τώρα αρχίσανε πάλι, μόλις θα πάει καλά η ομάδα θα ξαναξαφανιστούν αυτοί. Δεν τρέπονται λίγο. Άμα θέλουν να μην βγουν ούτε στα ράδια, αλλά να μην έρχονται στο γήπεδο. Αυτή την κρίνια, για τον Πλατέλα, τους και να τον πεκιαστούν. Για τον Πλατέλα έχω ακούσει το επικό ότι διώξαμε τον Πλατέλα για να φέρουμε τα τσικό της Λασπάλμας στον Ματέο Γκαρσία. Επειδή είναι 22 χρονών. Ακριβώς. Η καταστροφολογία δημιουργεί γνώμες. Όλοι θέλουν να έχουν μια γνώμη. Άμα όλα πηγαίνουν καλά, εγώ θα σου θέσω ένα παράδειγμα που το έζησα πρόσφατα, έτσι. Την περασμένη Δευτέρα έχω κάτσει και κάνω, χάρη στο Χρύσανθο, ευχαριστώ πολύ, το live το All About Ars για το παιχνίδι. Ποιος το κάνει. Εντάξει, σωστό και αυτό, ναι. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Στο 0-1, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, όλοι στέλνουν αρνητικά σχόλια το ένα το άλλο. Γίνεται το 0-1, δεν γράφει άνθρωπο σχόλιο, τίποτα. Τίποτα, στο καλό τίποτα. Γίνεται το 1-1, 18 σχόλια ξεφωνητό από κάτω. Και κάνετε και το ένα και το ίδιο και το άλλο. Γίνεται το 1-2. Μούγκα τα σχόλια, τίποτα. Κανένα σχόλιο για την ομάδα. Να σοβαρευτούν λίγο, ρε παιδιά. Γιατί ο Αριανός πλέον περιμένει τη στραβή. Έχεις σκεφτεί όμως ότι τα σχόλια μπορεί να τα κάνουν αυτοί που δεν ασχολούνται. Στα γκρουπάκια και στα Facebook, γιατί το Facebook μας έχει καταστρέψει. Και καθόμαστε σε καταστροφολαγνία, όλα τίποτα. Και άμα γίνεται κάτι καλό, όλοι είναι να πούμε έξω για καφέ. Το πληκτρολόγιο είναι εγώ ντρέπομαι, που υπάρχουν τέτοια αργανή και παρακαλά να μην πάει καλά η ομάδα να βγουν να χαρούν να τα πούν ότι δικαιωθήκαν. Εντάξει, αυτή είναι λίγη πλέον. Λίγη, πολύ λίγη. Ντροπή τους. Οι πολλοί είναι στο Βικελίδης. Να είσαι καλά, φίλε μου. Όλοι στο γήπεδο, όπως ήμασταν σε όλα τα ματς και η ομάδα θα πάει καλά. Άμα έρχονταν ένας Ερέροβιτς, θα λέγανε όλοι ήρθε προπονηταράς. Έτσι. Να είσαι καλά. Όλοι στο γήπεδο. Να είσαι καλά, Επόμενος, παρακαλώ. Χαίρετε. Ναι. Αφού εξοργήσατε και τον Νίκο, πω... Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και εσένα. Εγώ... Το μικρό σου πες, το μικρό σου. Χριστόφορος. Έλα, Χριστόφορο. Γεια σου, Χριστόφορο. Τα είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα. Εγώ ήμουν πριν τον πάρει, σου είχα πει κάθε τα οριζόντια και διαγώνια αντίθετος με την πρόσληψη και από τη στιγμή που τον προσέλαβε σιδεροκέφαλος, καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Αυτό είναι, Χριστόφορε, το νόημα. Αυτό είναι το νόημα που λες. Αυτό είναι που λες. Είναι ένα... Εγώ τα είπα την προηγούμενη εβδομάδα και σε ρώτησα, σου είπα εγώ διαφωνώ, αλλά το ότι διαφωνώ εγώ δεν πληρώνω εγώ. Όχι να σου πω κάτι, τις ενστάσεις μου, τις έχω και εγώ, όλοι μας έχουμε. Φτάξει. Όλοι είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, αλλά δεν θα πω... Δεν θα πανηγυρίσω αν ο άνθρωπος κερδίζει. Δεν θα χαρώ αν φέρει νίκες. Δηλαδή... Είχα πει κιόλας ότι το γήπεδο δεν μπορεί να μου το κόψει κανένας σε μένα. Έτσι, και να σου πω και κάτι. Οποιαδήποτε... Υπάρχουν άνθρωποι δυστυχώς που επειδή έχουν ταχθεί αρνητικά στην έλευση Παντελίδη, πώς λες εσύ, δεν το γυρίζουν όπως εσύ να πεις καλή επιτυχία είναι ο προπονητής μου. Εύχονται να δικαιωθούν, αν είναι δυνατόν. Ναι. Ξεστεί ο Χατζηδάκης, αν διαβάζει Χατζηδάκη, είχε πει κάποτε καλά είναι να είσαι ταγμένος γιατί αλλιώς θα εξαφανιστείς. Αυτό ισχύει στην Ελλάδα. Τεράστια κουβέντα είναι αυτή. Τεράστια. Λοιπόν, στο Facebook λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μόνο αυτό. Ναι, αυτό εδώ υπάρχει στο ρεσί φιλαράκι είμαστε. Και ο ένας μου έλεγε από το καλοκαίρι είναι παππούς και θα φύγει και προχθές την προηγούμενη. Δηλαδή στα είπα. Τι μου είπες ρε. Τώρα πρέπει να κάνουμε διάλογο. Ότι είναι παππούς και θα φύγει. Και κάνει και περίμενε και μετά ένα ανταγωνιστική να φύγει ο παππούς. Τέλος πάντων. Ο Νικόλας είναι τρομερός. Καλά είναι να υπάρχουν και αντίθετες γνώμες. Εγώ πήρα. Σήμερα. Άλλο αντίθετη γνώμη. Δεν θέλω να στραφεί ο κόσμος εναντίον του άλλου και εναντίον της ομάδας. Ναι, πρόσεξε όμως. Εγώ τον Νίκο τον ξέρω 20 χρόνια. Και ο Νίκος έχει κυνηγηθεί από κάποιους. Λοιπόν, γιατί έχει κάποιους. Πρόσεξε λίγο. Όχι, άκουσε με. Εγώ τον ξέρω όμως τον Νίκο. Άκου να σου πω κάτι το εξής. Ο Νίκος πρέπει να καταλάβει κάτι. Ότι ο Άρης είναι πάνω από το Λάτιν. Ο Άρης. Σε
Χρήσανθε, ακούω από το 98-99 από τη θύρα 955 και τόσα χρόνια δημοσιογράφος. Άκουσε να σου πω. Έχεις δει πολύ χειρότερες καταστάσεις αλλαγές προπονητών από αυτήν την ώρα. Είσαι πιο έμπειρος. Φυσικά. Ο Λίκος είναι πιο νέος. Είμαστε σχεδόν συνομήλικοι. Ωραία. Είναι πολύ light η κατάσταση. Μην την τραβάμε στα άκρα. Έτσι ακριβώς. Όμορφα, ωραία. Προσλήθηκε ο άνθρωπος να είναι καλά να μας οδηγήσει εκεί που πρέπει. Θα το χαρούμε άπαντες, θα το πανηγυρίσουμε. Δεν είναι κακός προπονητής. Δεν είναι κακός προπονητής, αλλά αυτό που λες είναι, όλη η ουσία. Θα κρυθεί από τα αποτελέσματα. Και την προηγούμενη εβδομάδα δεν είπα εγώ ότι είναι κακός προπονητής ο Παντελίδης. Είπα ότι εγώ διαφωνώ με την πρόεδρο του Παντελίδη. Να ήθελες κάτι διαφορετικό, σεβαστό. Είναι γνώμη και είναι σεβαστή, ρε φίλε. Δεν μ' αρέσει να το παίρνεις από άλλη ομάδα. Και ας το πήρες. Πώς το πω, πολύ κομψά και πολύ όμορφα. Γιατί φάνηκε πέρα, ότι ήταν συμφωνημένο, φάνηκε. Ωραία, μα φάνηκε. Γι' αυτό απλά δεν μπορούσαμε και εμείς να το πούμε. Χρήσαν, δεν το έλεγες όμορφα και ωραία. Και όπως θέλει να καταλάβει, καταλάβαινε. 11 η ώρα ανακοίνωσαν λύσεις συνεργασίας, 11 και 10 ανακοίνωσαν πρόσληψη του Παράσχου. Έχεις εμπειρία. Έχεις εμπειρία, τέλος. Μπορεί να έχεις άλλα κουσούρια, αλλά έχεις εμπειρία. Αλήθεια είναι αυτό. Σωστό. Αλήθεια είναι. Τον ακούω από το 98. Έτσι. Ο Χρήστας είναι τρομερός. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Πάμε στον επόμενο. Τα κουσούρια είναι πολύ αδύνατος. Ναι. Χαίρετε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Λοιπόν, ο Νίκος έχει ερωτευτεί τη φωνή του. Ναι. Εγώ όταν βγαίνει στο ραδιόφωνο κλείνω το ραδιόφωνο. Μαϊντανός. Μαϊντανός. Άστον, άστον, μην το χαρακτηρίζεις. Πρέπει, ναι, πρέπει, είναι κουραστικός. Κουραστικός. Κλείνουμε το ραδιόφωνο όταν βγαίνει. Μα δεν γίνεται. Πότε καταλαβαίνεις ότι το ξανανοίξεις. Έχει ερωτευτεί τη φωνή του να πάρει ένα μικρόφωνο και να κάνει εκπομπή στο σπίτι. Να ακούει να λέει τις απόψεις. Είναι ιδανικός πάντως, σήμερα είναι ιδανικός αυτή την περίοδο για να κάνει αντιπολίτευση. Δηλαδή να τον πάρουν τηλέφωνο και να τον βγάλουν να τα πει μόνος του. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Δεν έχει επόμενο. Τον έριξες, φίλε. Τους έριξες, έριξες όλο το κέντρο. Και αυτά στα Facebook και τα λοιπά που υπάρχουν 5-10 έχουν μείνει. Προσέξτε λίγο. Η μισή δεν είναι Άρης. Η μισή φαίνεται, δείτε. Άμα λέγεται Πέτρος Πέτρου, Χρήστος Χρήστου, Γιάννης Γιάννου. Και τα λοιπά, Γιάννης Γιαννάκης, αυτός πήγαινε στον Άρη. Λοιπόν, αν είναι Κυριάκος, Κυριάκος σίγουρα δεν είναι Άρης. Λοιπόν, αυτοί οι περισσότεροι δεν είναι κανονικά προφίλ. Μπείτε στις φωτογραφίες. Άμα δείτε φωτογραφίες, μόνο 5 κερκίδες. Τίποτα άλλο. Ή καθόλου Άρη. Εκεί έγινε ο λογαριασμός για να σε βάλει στην πρίζα. Αυτό που λέει ο Νίκος. Τρως το κολ, 20 σχόλια. Βάζεις το κολ, τίποτα. Πάω να δω να εγκρίνω τα σχόλια να περάσουν στο τέλος. Δεν είχε 0 σχόλια, μου λέει. Τίποτα. Στο 0-1. Αφού κέρδισες. Στο 1-1, 18 σχόλια. Στο 1-2, 0 σχόλια. Άξι. Τίποτα. Και θα σου πω γιατί. Γιατί αυτός που σχολιάζει, φίλε, 9-10 περιπτώσεις, αυτός θέλει να βγάλει τον ταλκά του. Αυτός θέλει να βγάλει τον ταλκά του. Δεν τρογόμαστε μεταξύ μας τώρα. Δεν κατάσταση αυτή. Δηλαδή, το έχω γράψει, το έγραψα και το καλοκαίρι με αφορμή τα διαρκείας. Γιατί λέγανε κάποιοι τότε γιατί να πάρουμε διαρκείας και γιατί να πάμε στο γήπεδο κτλ. Οι ομάδες, και δεν είναι μόνο για τον Άρη, είναι γενικότερα μέσα στο DNA του Έλληνα φιλάθλου. Οι ομάδες δεν είναι τα πρόσωπα. Οι ομάδες είναι το χρώμα. Μπορεί να ακούγεται λίγο ρομαντικό αυτό το οποίο λέω, αλλά είναι πραγματικότητα. Και εγώ δεν είμαι πολύ ρομαντικό, χωρίς να το ξέρει. Οι ομάδες είναι τα χρώματα, οι ομάδες είναι το σήμα, οι ομάδες είναι η ιδέα. Οι ομάδες δεν είναι ο Καρυπίδης, ο Διαμαντόπουλος, ο Ερέρα, ο Παντελίδης. Ο Βαγγέλης, ο Πανταζής και ο Φουφουτόπουλος. Οι ομάδες είναι αυτά τα οποία λέω. Αυτοί έρχονται και φεύγουν, περαστικοί είναι. Εντάξει. Βλέπω μια συνέντευξη σε διακόπτω του Τσαλταμπάση, του γνωστού ηθοποιού. Ναι, που λέει τα Dirty Bears Park μας καθήλωνε. Και τον φωνάζανε, λέει Γκαλάκο. Γκαλάκο. Έπαιζε μπάσκετ. Μάικ Γκαλάκο. Όντω το έχει το σουτ. Ναι. Έκανε 4-5 σουτ, το έχει το σουτ. Και τον λέγανε, λέει Γκαλάκο. Καλό είναι αυτό, το βρούμε να το βάλουμε εξ' οσάιτ. Και στην τελική ο Καρυπίδης και ο Παντελίδης. Ο Παντελίδης. Ο Καρυπίδης και ο Διαμαντόπουλος, θα πάμε στο φίλο Χριστό. Δεν είναι χαζί να θέλουν να αποτύχουν και να κάνανε επιπόλαια μια επιλογή. Και δεν είναι μόνο το ποιον παίρνεις. Κοιτάξτε επιπλέον γύρω-γύρω αν υπάρχουν άλλες επιλογές. Εντάξει. Να πάρουμε ξένο και να φάμε άλλους 3 μήνες να χρειαστεί να προσαρμοστεί σαν τον Ερέρα. Που Ερέρα 4 μήνες δεν κατάφερε να προσαρμοστεί και να δώσει την ομάδα αυτά που ήθελε. Θα το δούμε κι αυτό να είναι τώρα τι θα κάνει. Ο φίλος 779 λέει: Κάρι, εσύ θα πληρώνεις και ο Αριανός θα αποφασίζει. Θα είσαι ο Αλαντίν μας. Ό,τι ζητάμε θα το κάνεις. Ξεριζώστε την νοοτροπία της Λέσχης επιτέλους. Άρης ρε, λέει ο 779 που συνεχίζει. Η νοοτροπία της Λέσχης έκανε τον Άρη κόμμα. Μια ζωή πάντα συμπολίτευση ή αντιπολίτευση. Μια ζωή τα πρόσωπα πάνω από τον Άρη. Ηρεμία και συστράτευση θέλει ο Άρης
Λέει ο φίλος 7-7. Στην Μπάγερ Μονάχου γίνεται ο κακός χαμός. Για να πάμε αλλού τώρα με άλλα μεγέθη. Ναι. Με τον Κόβατς που πάει από τη μια γκέλα στην άλλη και λένε διώχτε τον και κάντε τον. Και με την Άκη ήταν γεμάτο το γήπεδο. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνουν οι Γερμανοί, να πάνε 5.000 στην Αλιάνζ Αρίνα επειδή διοίκησε διώχτε τον Κόβατς. Σκίζει το διαρκεία στην Μπάγερ ή όχι. Καρτελάκι είναι, θα το κάνουμε το τέτοιο. Ακροατή, παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια σας παιδιά. Χαίρετε. Λοιπόν, ο Κώστας είμαι. Έλα, Κώστα. Γεια σου, Κώστα. Να πούμε δύο-τρεις κουβεντούλες. Καταρχήν, εγώ πες ότι είμαι Παντελίδης και ακούω αυτή τη συζήτηση αυτή τη στιγμή. Ναι. Το φίλο του Νίκου που πήρε. Ναι. Ξέρεις τι θα έλεγα. Πού έμπλεξα, ρε φίλε. Ο άνθρωπος δεν έχει δώσει ούτε αγώνα, ούτε ένα λεπτό δεν έχει παίξει. Μια προπόνηση έχει κάνει. Προπόνηση δεν έχει κάνει. Και πρόσεξε, μια προπόνηση που μισή κάνανε από θεραπεία. Και, και του έφεραν το τσουκάνι με τον κανούλα, λέει, θα φέρει. Ο Χριστός και πάνω. Ρε αδελφέ, εντάξει, και εμείς πίνουμε κανένα τσιπουράκι ώρες ώρες, εντάξει, μην το παρακάνουμε. Εκεί, κοίταξε, στη Χαλάστρα είναι ωραία τα τσιμπάνια. Τώρα, εντάξει. Και τα ρίζια εκεί κοντά. Συγγνώμη, δεν το ξέρω τον άνθρωπο και μπορεί να είναι και πολύ σωστός και έτσι. Αλλά ρε φίλε, έλεγχο. Ρε Αριανός είναι, απλά έχει μια μανία με τους Λάτιν. Ένα έρωτα και δεν γουστάρει τους Έλληνες. Και άμα αποτύχει ο Παντελίδης, αυτοί τώρα που δεν είναι πολύ, ξέρεις, θα βγουν και θα λένε τότε. Εμείς τα λέγαμε για τον Παντελίδη, ότι δεν θα έπιανε. Το χειρότερο που μπορεί να γίνει. Εμείς τα λέγαμε για τον Παντελίδη. Αν πετύχει, εντάξει. Το χειρότερο που μπορεί να γίνει. Να σου πω κάτι, Νίκο, τώρα και εσένα, κρίσατε και τέτοιο. Εγώ ήμουν στη μειοψηφία των Αριανών, πραγματικά σημείωση, και δεν βγαίνω τώρα που έφυγε. Έχω βγει και σε άλλο ραδιόφωνο, με παιδιά που γνωρίζω. Ήμουν όμως στη μειοψηφία, στο 10%, που μπορώ να σου πω μετά το παιχνίδι. Όχι από τον Πανιόνιο, μετά εκεί κοντά στο παιχνίδι που παίξαμε με τον Πάο και έτσι, δεν μου κολούσε κάτι στον Ερέρα. Ναι. Γιατί λέω τώρα. Και πρόσεξε, δεν πάω να τον αποδομήσω. Ήταν ένας πολύ σοβαρός προπονητής, πολύ σοβαρός άνθρωπος. Τι δεν μου κολούσε όμως. Ότι αυτό που παίζει ο Ερέρα δεν κάνει για εδώ. Σωστά, αυτό δεν κάνει. Με αυτό δε, το σημειώναμε όλοι αυτό. Ότι δεν, η προσαρμογή που λέγαμε είναι ότι ο άνθρωπος είχε μια διαφορετική φιλοσοφία η οποία και δεν κολούσε. Γιατί συγγνώμη που σε διακόπτω. Να σου πω κάτι. Όταν το είπα αυτό, περαιτώ να σου πω τι άκουσα, ε. Καλά, πάντα έτσι γίνεται. Αυτό που είπε πριν ο Νίκος. Νίκο, έτσι γίνεται. Αλλά να σου πω και κάτι. Ρε παιδιά, συγγνώμη, αλλά επειδή έχουμε και μπασκετικό κόσμο, επειδή να μην είμαστε άμπαλοι τελείως. Η ομάδα τη βλέπετε ότι έχει αδυναμίες χοντρές. Ας την είπε ο Παντελίδης, εσείς που βλέπετε μπάλα, η ποδοσφαιρική τέλος πάντων, δεν βλέπετε ότι η ομάδα είχε αδυναμίες. Είχε. Δεν βλέπετε ότι γίνεται στη μέρα και πηγαίνουμε την καρδιά μας. Επειδή έχει ποιότητα στους παίκτες και έχει, πρόσεξε, και έχει σωστά δομημένη ποδοσφαιρική παιδεία από τον Ερέρα, μη λέμε μόνο τα αρνητικά. Ναι, γι' αυτό σε κάποια μάτς με κάποιες ομάδες οι οποίες δεν ήταν τόσο καλές, κατάφερε και κέρδιζε. Γιατί? Γιατί δεν πλήρωσε και κάποια λάθη της με τη Λάρισα στο 0-0 που κάνει το λάθος ο Βέλεθ και βγαίνει μόνος του. Ότι τον αποδομούμε. Όχι, δεν τον αποδομούμε. Ίσα ίσα. Εγώ είπα ότι έχει σωστή ποδοσφαιρική παιδεία. Τι αποδομείς αυτό. Χρήσανθε, η ομάδα ήταν αργή στην ανάπτυξη. Ήταν πολύ αργή η ομάδα. Ναι. Η ομάδα γύριζε την μπάλα και στην ουσία, πώς το λένε, πολύ κλοκλό και από αυγό τίποτα. Δεν είχε πλάνο και οι παίχτες δεν είχαν συγκεκριμένο ρόλο από τον προπονητή μας στο γήπεδο. Δεν μου λες κάτι. Ο Γκάμα δηλαδή τι έγινε, ξαφνικά μεταλλάχτηκε. Όταν, φίλε τώρα, συγγνώμη τώρα, τα βλέπω μέσα στο γήπεδο. Το παιδί αυτό το έβαζε τεκάρι και έκανε δουλειές που δεν έπρεπε να κάνει. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα. Όλοι οι προπονητές έχουν. Είναι αρκετά πράγματα και είναι αυτό που είπε και ο Χρήστος χθες. Αν τα λέγαμε με το μάτς με το Λεβαδιακό, που λέγαμε ότι υπάρχουν κάποιες ανορθογραφίες, κάποια πράγματα που πρέπει να διορθωθούν και να διορθωθούν. Τότε θα μας λέγατε ότι θέλετε να τον φάτε και μάθατε τέτοιο. Ναι, Νίκο, να σου πω κάτι, αγόρι μου. Μετά γιατί δεν τα λέγατε. Είναι το επάγγελμά σου, καλά κάνεις. Εγώ επειδή. Και τα λέω αυτά γιατί άψιλο ασχολήθηκα έτσι με το ποδόσφαιρο και προσβλήθηκα και σε τέλος πάντων. Δεν είναι ιδέα κάνουμε, δεν πρέπει να αυτολογήσουμε τώρα στο ραδιόφωνο. Αλλά θέλω να σου πω, να ξέρεις πάντα η αλήθεια και αυτό που είναι να πεις, πες το. Αυτό θα το... Μπορεί, εγώ σου στο 10, εγώ θα το είπα αυτό σε ρα... και ευτυχώς πήρα σε παραγωγό που έχει τις όμοιες απόψεις με εμένα. Και ξέρεις τι ακούσαμε. Ξέρεις τι ακούσαμε. Εγώ έλεγα, ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν. Που δεν είπα τίποτα, είπα ότι ο άνθρωπος πολύ καλός, αλλά δεν. Εγώ, ρε φίλε, έβλεπα ότι η ομάδα δεν δημιουργεί. Γυρίζαμε την μπάλα ανούσια. Από το μάζ με το Λεβαδιακό, φίλε, γίνεται. Να σου πω η ουσία είναι τι θα κάνει τώρα ο Παντελίδης. Όχι, ο Αριανός έγινε. Έπαθε πολιτισμικό σοκ από τη Β' Εθνική στην Α. Ήρθε παίχτες να αλλάζουν τέσσερις μπαλιές. Έπαθε ό,τι και με τον Όγιος. Αυτό. Και υπάρχουν ακόμα Αγιανοί που μου λένε για τον Όγιος και όταν υπάρχουν δύο-τρεις οι οποίοι όταν εγώ αναφέρομαι στα αρνητικά επί Όγιος. Έτσι. Και ο Όγιος είναι ένας προπονητής που εγώ τον έζησα πάρα πολύ κοντά 22 μέρες στην Όρτσια. Εγώ και ο Αλέξης ήμασταν πάνω. Κανένας άλλος. Ναι. Ο Όγιος λοιπόν, επειδή ήταν η σύγκριση του Άρη της Β' Εθνικής. Α,
Ακριβώς. Και ήρθε ο Όγιος. Με ποιους? Με τον Τούτα, τον Τίνκα και τον Ασημέντο τον Γκολ. Που αν έρθουν τώρα, θα τον πάρουμε στο κυνήγι τον Καρυπίδη. Αν φέρει τέτοιους παίκτες. Έτσι. Αλλά ήταν η τεράστια διαφορά με τη Β' Εθνική. Ο Όγιος. Αργεντινή, Μπόκα, Μπαρσελόνα. Αυτό το πράγμα. Δεν είναι αυτό. Το 2018 θέλω αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ξέρεις τι, κάναμε πράγματα τα οποία στην ουσία δεν βγαίναν πουθενά. Ωραία να αλλάζουμε την μπάλα, παιδιά. Ωραία να δημιουργήσουμε. Βεβαίως έχει τον αθλητικό άνθρωπο ότι ρε μάγκες θέλει χρόνο αυτό και του το αναγνωρίζω αυτό. Να σου πω και κάτι άλλο. Όλα καθορίζονται και από το στόχο. Μπορεί ο Ερέρα να είπε ο άνθρωπος ότι ξέρετε, παιδιά, εγώ δεν σας εγγυούμαι ότι θα εγγυούμε η UEFA έτσι όπως παίζω. Εγώ θέλω το χρόνο μου μπροστά. Ακόμα και να το έλεγε, δεν είναι προσαρμόστηκε στα δεδομένα που ήθελε ο Άρης. Δεν είναι. Μα το θέμα μακάρι είναι. Μακάρι να το πετύχει ο Παντελίδης, αυτό θέλουμε. Ακριβώς και ποιο είναι. Τώρα με τον Παντελίδη, εγώ δεν ξέρω. Ειλικρινά, εγώ θέλω να τον δω τον άνθρωπο. Όλοι θέλουμε να τον δούμε. Όλοι αυτό θέλουμε. Να τον δούμε. Ναι, δηλαδή θα αρχίσω πρώτα απ' όλα να τον πούμε τον άνθρωπο, όπως είπε και ο φίλος πριν, σίδερο κέφαλο. Να κοιτάξουμε να είμαστε κοντά του. Μην του βάζουμε το μαχαίρι στο λαιμό. Ας την αποσυμπιέσουμε λίγο την ομάδα. Η ομάδα την Κυριακή, τη Δευτέρα μάλλον άκουσα 1000 και έτσι πολύ καλά έκανε ο Τερζής και έκανε, ήθελε να πάρει το τρίποδο και να ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό, και αυτός και όσοι ήταν μαζί του. Ο Τερζής, τηρουμένο τον. Δεν θα το έλεγα αν ήταν ο προπονητής μας από την πρώτη αγωνιστική. Αλλά μέσα σε μία εβδομάδα που γίνεται ο κακός χαμός στον Άρη. Όπου περπατάς, ακούς μπινελίκια γιατί έφυγε ο Ερέρα. Όχι, ποιος Τερζής, ποιος αυτός. Ποιος κατεβαίνει να παίξει. Κατεβάζει λοιπόν την ομάδα και πάει και κάνει και αλλαγές. Δεν είναι την άφησε την ομάδα και πήγε και έπαιξε. Έκανε πολλαπλές εσωτερικές αλλαγές και πήρε το αποτέλεσμα. Και άλλαξε και τη δουλειά μέσα στην εβδομάδα. Για μένα λοιπόν έκανε αυτό για το οποίο τον έβαλα τη Δευτέρα. Επειδή λέμε επειδή προχωρήσαμε για τον Τερζή, έτσι, που μαζί με τον Πασχάλη τον Μελισσά τρέχανε την ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα. Τι κάνανε, ας πούμε, ένα μικρό παράδειγμα εγώ θα σου θέσω, που δεν έγινε με τον Ερέρα ποτέ. Στάλθηκε σε κάθε παίχτη ξεχωριστά βίντεο με το τι κάνει ο παίχτης που έχει στην πλευρά του. Αυτό γιατί το γράψαμε, ρε φίλε, στο Λαμπαουτάρι, το λες τώρα. Θέλεις να μου πεις δηλαδή ότι ο Ερέρα. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Δεν έγινε ποτέ. Και έγινε πρώτη φορά από τον Ντόλι τον Τερζή και τον Πασχάλη τον Μελισσά. Δεν σου είπε ότι δεν τον διάβαζε. Σου είπε τι κάνανε αυτοί έξτρα. Διάβασμα υπήρχε. Διάβασμα υπήρχε. Ο Ερέρα δεν το αξιοποιούσε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Συγγνώμη ρε παιδιά, τον Ερέρα ποιος τον ενημέρωνε για τον αντίπαλο. Ο Ντόλι τον Τερζή. Προφανώς ο άνθρωπος του ζούσε, δεν του έλεγε κάποια πράγματα. Είχε άλλη, είχε ο Ερέρα από εκεί και πέρα δεν ασχολιόταν τόσο πολύ με τον αντίπαλο. Έλεγε με ενδιαφέρει περισσότερο τι κάνω εγώ, ο τι κάνω άλλοι. Είχε μια λογική ότι τι θα κάνω εγώ. Αυτό είναι από τους βασικούς λόγους της Ελλάδας. Που δεν έφυγε. Εντάξει, αυτή ήταν η φιλοσοφία. Και οι παίχτες πήρανε σε προσωπικό μήνυμα την προηγούμενη εβδομάδα ο κάθε παίχτης τι κάνει ο παίχτης που έχει την πλευρά του. Τι κάνει δηλαδή ο Μπεντινέλη, ο Τόμας και ο Χέλβε. Είστε στα κάτω στο γήπεδο? Μάλλον όχι. Στα κάτω. Εγώ ήμουν. Ο Μενέντεθ καλώς. Εγώ ήμουν, ναι. Ήμουν κάτω. Ναι. Προσέξτε τώρα τι έγινε. Αυτό θα πω και θα κλείσω. Μην περιμένει. Ο Σικαμπάλα από εκεί, τι έκανε. Μια κίνηση είχε όλοι και όλοι. Εμένα εκεί με εξόργησε ο Άρης. Δεν μπορεί συνέχεια να κόβει προς τα μέσα σωστά, για να πάρει να κάνει σέντρα. Γι' αυτό σωστά λοιπόν έβαλε το Βαλεριάνο από τη μία πλευρά και πήγε να το Μενέντεθ εκεί και του έκοψε το. Ακριβώς. Και γι' αυτό σωστά έβαλε και από την άλλη το Σόουζα να παίξει δεξί μπακ. Μία κίνηση και έκοψε τον καλύτερο παίκτη στο δεύτερο ημίχρονο για μένα του Απόλλωνα, αυτό Μπεντινέλη, πώς λέγονταν αυτός. Μπεντινέλη. Αυτό είναι ο γρήγορος. Ναι. Εκείνος ήταν πάρα πολύ επικίνδυνος. Βάζει τον γκολ και αφού βάζει τον γκολ, θωρακίζει εκεί. Έκαναν δύο σουτ έξω την περιοχή, δεν έκαναν φάση. Γιατί πολλές φορές και εμείς. Και επίσης, να δούμε για κάτι ακόμα. Επίσης, βγήκαν οι κοντοί, ο Μαρτίνες και ο Ματέο, και μπήκαν δύο παιδιά, οι οποίοι πήραν και τις κεφαλιές στις σημαίνες φάσεις. Άρα, πώς μπορούσε να φας γκολ, μόνο με λάθος δικό σου. Χρυσάφε, για να πούμε και την αλήθεια, από εκείνη την πλευρά, επειδή ήταν στην πλευρά που αμυνόταν ο Μπάσα, άστο. Γιατί ο δεν Μπάσα ο Μπάσα, ούτε ο Μπάσα, ούτε ο Μενέντεθ ήταν. Δεν υπήρχε στο κιά. Ναι, αλλά μπορούσε να κλείσει να βοηθήσει και αυτός από εκεί. Δεν βοηθούσε καθόλου πάνω στο Μενέντεθ. Ο Μπάσα μέχρι στιγμής είναι ο παίκτης από τον οποίο περιμένουμε πολλά. Τον Μπάσα τον κρίνουμε αυστηρά λόγω της εμπειρίας του. Και για να σου πω και κάτι, ένα άλλο παράδειγμα που εμείς πολλές φορές κρίνουμε χωρίς όμως να ξέρουμε και λεπτομέρειες ή κάτι παραπάνω. Εμένα, ας πούμε, ο Μαρτίνες και νομίζω περισσότερους δεν άρεσε. Δεν ήταν καλό. Ήταν κακό. Ξέρεις όμως τι λένε στον Άρη? Ότι τις κινήσεις που του ζητήσαμε να κάνει, τα έκανε. Ναι, γιατί βλέπουν άλλα πράγματα, ρε Νίκο. Βλέπουν αλλιώς.
Δεν είμαστε προπονητές εμείς. Ο προπονητής βλέπει κάποια πράγματα που δεν είμαστε, να γίνουμε. Και αν θα δεις το πρώτο γκολ, έρχεται από ασύ του. Το πρώτο γκολ είναι δουλεμένο πάνω σε συγκεκριμένες αδυναμίες άμυνα στο Απόλλωνα. Απλά ήταν ο Άρης και λίγο τυχερός που του βγήκε κατευθείαν στην πρώτη φάση. Και να πω ένα τελευταίο, παιδιά, πραγματικά τελευταίο. Ρε αλυταράντι κοινή, όχι τέτοιο τακουνάκι, ρε φίλε. Ρε φίλε, τι έχει κάνει. Τι αλήτης είσαι, ρε. Τι έχει κάνει. Αν το έκανε αυτό ο Πρίγιοβιτς, αυτή τη στιγμή θα ήταν εξώφυλλο παντού. Και πρόσεξε, κάνει αυτό το τακουνάκι, αλλά την ασίστ στο Γιουνές με τον Μπάουκ δεν την κάνει. Ναι. Δεν είναι να σπάζεις εκεί. Ναι, γιατί δεν σήκωσε. Αυτή είναι η μπάλα, ρε παιδιά. Και ο Ματέο εκεί που πέρασε κανένα δυο πάλι έπρεπε να πασάρει. Φυσικά. Ναι. Πήγε να το βάλει. Ο Ματέο, με εξαίρεση τον γκολ, δεν ήταν καλός. Με εξαίρεση τον γκολ. Ο Ματέο έχει 2-3 μάτς που σκοράρει, αλλά συνολικά δεν είναι καλός. Ο Ματέο, ξέρεις τι, ο Ματέο, κοίταξε, μένει πάντα στο μάτι του θεατή, να ξέρεις. Διότι είναι εντυπωσιακός ορισμένες φορές. Ναι. Θα κάνει κάποιες κινήσεις που σου μένουν. Αυτά σου μένουν σου. Αν το δεις γενικότερα. Το θέλω λίγο καλύτερο στο ένας με έναν. Ο Ματέο, αλλά είναι και 22 χρόνια. Αν έβλεπες τα πρώτα παιχνίδια και εσύ τον είδες και στην προετοιμασία, κατέβαινε πίσω και μάρκαρε. Και τώρα το κάνει. Και τώρα το κάνει. Δεν έχετε τόσο πίσω. Τώρα. Πρέπει δηλαδή αυτά υποπαντή. Εγώ γι' αυτό υπάρχει προπονητής. Ακριβώς. Γι' αυτό είπα, κάτσε να το δούμε τον άνθρωπο. Το πήραμε από το λαιμό, ακόμα δεν ήρθε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έγινε ρε παλικάρια, να είστε καλά. Έχουμε άλλο Χρήστο. Μόνο τι ώρα είναι. Τι ώρα είναι και πάμε στον ακροατή κατευθείαν. Ένας φίλος εδώ μου λέει να πούμε για τον goal offside του ΠΑΟΚ. Το είπαμε και το γράψαμε και. Τι αλλάξει. Να σταματήσουν να βάζουν goal offside. Έχουμε ανεβάσει τις δηλώσεις του Ήλιτς και έχει ανέβει και στο Facebook του All About Άρης το θέμα. Και έχουμε βάλει τίτλο «Καλός προπονητής και καλός άνθρωπος», είπε ο Μπράνα Ήλιτς για το Σάββα Παντελίδη. Ναι. Και γράφει άλλος από κάτω, το θέλουμε για γαμπρό. Ναι, εντάξει. Ωραίο σχόλιο. Πάμε στον φίλο και πάμε μετά στον break. Καταρχήν σίγουρα το θες για γαμπρό, γιατί μια χαρά σύζυγο. Μια χαρά σύζυγο έχει και μια χαρά οικογένεια και μια τυχαία για τον άνθρωπο. Εξαιρετική οικογένεια έχει ο άνθρωπος. Λοιπόν. Πάμε στον τελευταίο πριν τον break. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καταρχήν δεν έχουμε ενημερωθεί καθόλου για τον Γκαρσία. Το μικρό σας όνομα πείτε μας λίγο. Ναι. Θανάση. Τα είπε ο Ματέο Γκαρσία. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Δεν έκανε και εξετάσεις και μάλλον δεν θα κάνει. Δεν φαίνεται να έχει ούτε αιμάτωμα σήμερα από τον ένα λίγο άνθρωπο της ομάδας. Θα είναι κανονικά στην διάθεση του Παντελίδη για το μάτς με τον Όφη. Σήμερα έκανε αποθεραπεία. Αν δεν μπει αύριο, να κάτσει άντε το πολύ δύο μέρες εκτός. Πιο πολύ για να προφυλαχθεί, επειδή έχουμε και χρόνο μπροστά μας. Θα είναι κανονικά στη διάθεση του Παντελίδη. Γιατί μας τα λες, ρε φίλε. Καλά λέει ο ακροατής. Τι περίμενες για να μας τα πεις. Πιαστήκαμε τα υπόλοιπα και δεν τα είπαμε. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Εγώ θα ήθελα να ασχοληθώ. Μια από το ποδόσφαιρο πάει λίγο πίσω τώρα. Το μικρό σας όνομα. Το μικρό σας όνομα, αν έχετε την καλοσύνη. Το είπα, δύο φορές το είπα, Καλτίδη. Ποιο? Θανάση. Λοιπόν. Νομίζω ότι την Κυριακή, δεν ξέρω τι ώρα είναι το μάτς. Πέντε. Πρέπει το γήπεδο να είναι γεμάτο. Είναι σημαντικό παιχνίδι. Δεν υπάρχει. Και να το λέτε και εσείς συνέχεια. Εννοείται. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ είμαι πάω παντού. Οικονομικά είμαι χειρότερα από πάρα πολλούς. Τώρα πας. Βγαίνω παντού. Πάντα. Τώρα, και παντού. 7 η ώρα που έχει το μάτς, πας. Όχι, γιατί πάω τον μικρό προπόνηση του Άρη. Άμα θα πήγαινα, όχι, ήμουν και δίπλα, αλλά πάω στα παιδιά, γιατί και εγώ έχω 4 σαν και εσένα. Α, είσαι στα βάσανες. Πάω τον μικρό, τον έχω στον Άρη τώρα και πάω τον δω, έχω ένα φιλικό επιτσιρικάδες και πάω τον δω. Απλώς θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο ορισμός του φιλάθλου είναι αυτός, να πηγαίνει στο γήπεδο, να κάνει την κριτική του, σωστή όπως πρέπει να είναι, να μην βρίζει, να πηγαίνει όμορφα, και εμείς που πάμε στο μπάσκετ αισθανόμαστε μια πολύ άσχημη εικόνα. Πας εκεί και βλέπεις όλοι στο μπάσκετ, παιδιά. Είναι καλή η ομάδα. Για τα χρήματα που έχει δώσει είναι καλή. Και όλα, εγώ συζητάω γενικά στους προσφερειστές, συζητάμε τους, βλέπω στον δρόμο. Θέλουν τη βοήθεια. Ο κόσμος είναι αυτός. Το παλέ το ανανεώνει, ο κόσμος το αναβαθμίζει, να το ξέρετε, και την ομάδα. Σωστό. Και πέρυσι την ομάδα την έσωσε ο κόσμος, πραγματικά, να το ξέρετε. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ. Απόγευμα. Λοιπόν. Πάμε στο τελευταίο break. Πάμε στο τελευταίο break, Χρήστο, και επιστρέφουμε. Και να πω και κάτι ακόμα, μια που επανέλθαμε. Παιδιά, εδώ η εκπομπή δεν είναι εκπομπή εσωστρέφειας και να μαλώνει οι Αριανοί μεταξύ τους. Ούτε αβάντες. Υπάρχουν ραδιόφωνα, υπάρχουν ραδιόφωνα που επιδιώκουν και εκπομπές που επιδιώκουν αυτό. Να βάζουν τους Αριανούς να μαλώνουν μεταξύ τους. Εμείς εδώ αυτό δεν το θέλουμε. Ίσως γι' αυτό να είναι και πολύ ψηλά τα νούμερά μας, επειδή δεν μπαίνουν σαν το τρυπάκι. Οι άλλοι που δεν μπορούν να δώσουν ρεπορτάζ, δεν μπορούν να σε ενημερώσουν, δεν έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν με ψυχραιμία, ηρεμία, σύνεση, κριτική τα δεδομένα και τα πεπραγμένα στον Άρη.
Άρα ποντάρουν στο να βγαίνει ο Μάκης, ο Γιάννης, ο Νίκος, ο Κώστας, ο Χρήσανδος, ο οποιοδήποτε και να μπριζώνει και να μαλώνει ο ένας Αργιανός με τον άλλον, επιδιώκουν μόνο αυτό. Εδώ, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε ανάγκη από νούμερα, γιατί είμαστε από μόνοι μας. Καλό, ε. Γιατί, δόξα τω Θεώ, είναι μια χαρά η εκπομπή, η κορυφαία στο είδος της, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν θέλουμε σε καμία των περιπτώσεων κάποιοι να σκέφτεστε ότι θα πάμε σε μπρίζες και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Αν θέλετε, παιδιά, να μαλώσετε ή να μπριζωθείτε ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχουν πάρα πολλά μέσα που μπορείτε να το κάνετε. Και φαίνεται διαχρονικά ποιος θα επιδιώκει αυτό και ποιος όχι. Και για να προλάβουμε κάποιους, δεν είπαμε ότι δεν θέλουμε γνώμες. Γνώμες θέλουμε. Και γνώμη και κριτική και θέλω κριτική και τα λοιπά. Και όλα. Αλλά όχι να ξεπερνάμε κάποιες γραμμές συγκεκριμένες. Δεν θέλουμε άλλο να πλακώνονται οι Αργιανοί μεταξύ τους. Άλλο η εσωστρέφεια και οι αφορισμοί. Λοιπόν, όπως και, και ο φίλος που είπε Μαϊντανό τον Νίκο. Ναι. Λάθος του. Όχι. Δεν το θέλω ούτε αυτό. Λάθος του. Δεν το θέλω εδώ ούτε αυτό. Δεν φτιάχνουμε στρατόπεδα, ούτε δημιουργούμε πλευρές. Απ' την άλλη, αυτό εδώ το μεσαίο το θέλω. Το αριστερό είναι καλύτερο. Και αυτό το θέλω. Ωραία, όλα τα θέλει. Πάμε, έχουμε. Ένα-ένα. Ωραία, δεν έχουμε. Λοιπόν. Αυτά. Σε 10 λεπτά και αρχίζει το μπάσκετ. Έτσι. Έτσι. Αδιάφορο παιχνίδι, μόνο για το γόητρο είναι τώρα στην ουσία αυτό το μάτς. Με την Τνίπρο. Ναι. Λοιπόν, η ουσία είναι στο μάτς Κυριακής. Με το Περιστέρι. Που έχει κάνει το 5-5. Το όνομα και αυτό. 5-5 έχει το Περιστέρι. 5-5 έχει το Περιστέρι. Του Άρτζι. Καλή ομάδα έχει κάνει ο Άρτζι. Το Σμπρόχνη και η διαιτησία πάρα πολύ. Σμπρόχνη και η διαιτησία λίγο. Εντάξει. Πάρα πολύ, όχι λίγο. Όσον αφορά τώρα τα τι είχαμε σήμερα στο ρίσιο. Είπαμε για τον Ματέο που ρώτησε και ο φίλος νωρίτερα. Δεν είναι κάτι σοβαρό, θα το γράψουμε. Τι ώρα, φίλε. Εντάξει. Τα ακούσαν τώρα οι άλλοι, θα το γράψουν πρώτοι. Το βάλουμε. Α. Το βάλουμε. Λοιπόν. Δεν. Διάλεξε έτσι. Να είναι λακωνικός ο Παντελίδης στην σημερινή παρουσία του, πρώτη παρουσία του στο ρίσιο και στην πρώτη προπόνηση με την ομάδα. Προανήγγειλε αρκετά τετ-α-τετ. Οπα. Μέσα στις επόμενες ημέρες το είπε και ο ποδοσφαιριστής ότι θα επιδιώξω μέσα στις επόμενες μέρες να μιλήσουμε τον καθένα σας ξεχωριστά. Επίσης για μένα σημαντικό είναι αυτό που είπε ότι η πόρτα του γραφείου μου είναι ανοιχτή. Για όποιον θέλει να μου πει κάτι, υπάρχει κάποιο πρόβλημα, έρχεται και μου χτυπάει την πόρτα. Αυτό. Και ότι θα πούμε περισσότερα μέσα στις επόμενες ημέρες. Σήμερα τι να πει τώρα. Εντάξει, ήταν και η πρώτη μέρα κιόλας, παρουσίασε και τους συνεργάτες του στους παίχτες. Τον Άκη τον Βάβαλη, ναι. Τον Σάκη τον Παντελίδη που επιστρέφει ως γυμναστής του Άρη μετά από την παρουσία του στην ομάδα. Κι άλλο Παντελίδη έχω. Ναι, καμία σχέση όμως συγγένεια. Μετά την παρουσία. Ποιος ήταν. Που ήταν με τον Χρυσνικολάου. Χρυσνικολάου τον Παντελίδη. 13-14. Τι ήρα. Τον είχε στον Ηρακλή. Το Σάκη Παντελίδη. Ναι, τον είχε στον Ηρακλή. Το συγκεκριμένο. Ναι. Άρα έφερε βοηθό, γυμναστή, μένει και βοηθός. Και αναλυτή. Και αναλυτή. Τώρα μου διαφεύγει το όνομά του γιατί είναι και δύσκολο. Κακός, γιατί μοιάζει το Σούμποντιτς. Ναι, μου διαφεύγει λίγο το όνομά. Πώς λέγεται. Μπουτούνοβιτς, όχι. Σούμποντιτς σου είπα, ρε. Σούμποντιτς είναι ο Λευτέρης. Λοιπόν, εντάξει, από θεραπεία είχε σήμερα για αυτούς που παίξαν τη Δευτέρα. Κανονική προπόνηση για τους υπόλοιπους. Πολύ passing game από την πρώτη μέρα. Είχε το πρόγραμμα και τελειώματα. Passing game με τελειώματα. Αυτό ήταν. Τον θυμήθηκες. Και. Κάτσε. Σομπότοβιτς. Σομπότοβιτς. Αφού σου λέω Σούμποντιτς. Σομπότοβιτς. Τον είχε στον αστέρα. Και από αύριο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τώρα. Μπορεί να έχει διακοπή. Αλλά επειδή μιλάμε για έναν νέο προπονητή και έναν νέο τρόπο δουλειάς από εδώ και πέρα, θα έχουν ενδιαφέρον οι προπονήσεις του Άρη. Άρα ο Άρης έχει ένα τεχνικό team 6 ατόμων. Αν βάλεις και τον Τόλου Τερζή και τον Αντώνη Τολικούρη που μένει στην ομάδα. Έχει, ναι, έχει. Έχει αρκετούς. Όσο περισσότερα μάτια υπάρχουν, τόσο το καλύτερο. Ενώ με τον Ερέρ ήταν 4. Ο Ερέρ, ο Τέλμο, ο Τερζής 3. Ο Ραούλ 4. Α, είναι και ο Ραούλ. Μετράει αυτό. Μετράει. 5. Πάντως στην προετοιμασία ο Ραούλ ήταν χρήσιμος. Ναι, έπαιζε. Ωραίος ήταν. Ναι. Αντί για το Μαυράι. Και το είχε κιόλας. Ναι. Και η σταθερά που υπάρχει πάντα και δεν αλλάζει ποτέ. Εντάξει, παραμένει και Αντώνης ο Λικούρης. Και φυσικά η σταθερά που δεν αλλάζει ποτέ. Βαγγέλης Πανταζής. Θεός. 21 χρόνια πλέον στην ομάδα και συνεχίζει. Λοιπόν, μόνο εγώ είμαι ο γιατρός του Άρη. Πρόλαβα άλλο γιατρό, το ξέρεις. Νομίζω μου το έχει ξαναδεί. Πώς τον λέγανε το γιατρό, ρε. Μόσχο.
Από μη το επιθετό του. Εξαιρετικό κύριο. Ναι, αλλά εντό των τυχών του ποδοσφαιρικού τμήματο υπάρχει πιο παλιό που λέγεται Βαγγέλη Φαντάζη. Εγώ είμαι, ρε φίλε. Εντό των τυχών, λέω. Και εγώ ήμουν εντό των τυχών. Εσύ ήσουν 3 χρόνια γραφείο τύπου. Ναι. Εντάξει. Γιατί δεν ήμουν εντό των τυχών. Δεν ήμουν ο παλαιότερο τότε. Μπήκε με μαλλιά. Υπάρχει πιο παλιό. Μπήκε με μαλλιά και βγήκε χωρί. Υπάρχει πιο παλιό από μένα. Πού? Ο Κολτσίδα. Ναι, αλλά έχει και διαστήματα που δεν ήταν στην ομάδα. Εγώ σου λέω για συνεχόμενη παρουσία που είναι ο Βαγγέλης ο Πανταζής. Βαγγέλης είναι. Από το 97. Κορυφή. Με Γιώργο Φυρό είχε έρθει ο Βαγγέλης ο Πανταζής τότε στην ομάδα. Την Ξάνθη. Το γνωρίζω, φίλε. Ναι. Ξέρω και ποιος έκανε το κονέ. Ποιος το έκανε. Δεν σου λέω. Μου είχε πει, αλλά ένας κολλητός φίλος του Φυρού. Και του Βαγγέλη. Ναι. Θα στον πω εκτός αέρα. Μου τον είχε πει, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ. Αποκλείεται να τον είχε πει και να μην μπορεί να το θυμηθεί. Μου τον είχε πει συνέντευξη που μου είχε δώσει για τα 20 χρόνια παρουσία στην ομάδα. Και δεν τον θυμάσαι. Παρετήσω. Παρετήσω χθες. Λοιπόν, εγώ παρετούμε γιατί η μανούλα μας παίρνει τηλέφωνο. Αυτά από εμάς νομίζω, Χρήστο Γιώση. Σιγά σιγά να ετοιμάζουμε την αποφώνησή μας. Λοιπόν, για να ακολουθήσει η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Θα έχετε φυσικά ενημέρωση και για το παιχνίδι του Άρη με την Ντνίπρο και για την αναμέτρηση του μπασκετικού ΠΑΟΚ που αρχίζει σε 7.30. Είναι ο Νίκος Μοσκοβίτης στην ΠΑΟΚ Sports Arena και ο Σταμάτης ο Μοριλής με τον Γιάννη Παραπονιάρη στο Nick Gallis Hall. Θα τα πούμε αύριο και πάλι, λίγο μετά τις 5 στην πρώτη τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, σε μέρες που μπορεί να μην έχουν παιχνίδια, για το ποδόσφαιρο τουλάχιστον, αλλά έχουν το δικό τους ενδιαφέρον με έναν νέο προπονητή στην ομάδα. Εδώ θα είμαστε για να τα πούμε και αύριο. Μπορείτε να ακούσετε και να διαβάσετε φυσικά στο About Aris τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Μπράνα Ήλιτς στην εκπομπή σήμερα και σχεδιαγράψει το προφίλ του Σάβα Παντελίδη. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5.